Πράγματι, μια ανάρτηση καρδιά, γιατί εγώ έχω μάθει να μιλάω μέσα στην καρδιά μου και δεν έχω σκοπό να το αλλάξω αυτό. Ούτως ή άλλως, μέχρι στιγμή στη ζωή μου, ό,τι έχω πετύχει, το έχω πετύχει με αυτή την τακτική και σκέφτομαι να την ακολουθήσω. Σε κάθε περίπτωση, όπως και εσείς είπατε πολύ σωστά, σε ένα πραγματικά δυνατό ψηφοδέλτιο με 13 εξαιρετικούς συναδέλφους, εξαιρετικούς στον τομέα τους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαπρέψει στα κοινά, αλλά και όχι μόνο όλα αυτά τα χρόνια. Κατάφερα, δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια 2.500 ανθρώπων να είμαι εκλεγμένος σε μια περιφερειακή αρχή η οποία φημίζεται για την αξιοπιστία της με επικεφαλής τον Γιώργο Χατζημάρκο. Μια περιφερειακή αρχή η οποία έχει δείξει έργο, έχει δώσει δείγματα γραφής και σε αυτά τα δείγματα γραφής ακριβώς, σε συνδυασμό με το πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο το οποίο είχαμε σε αυτές τις εκλογές, οφείλεται και τα ποσοστά τα οποία πήραμε σε αυτές τις εκλογές στις 8 Οκτωβρίου. Σε κάθε περίπτωση, τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν μας χαρίστηκε. Όλα είναι μέσα από σκληρή δουλειά και αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για το τι θέλετε να κάνετε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με τι θέλετε να ασχοληθείτε ως μέλος της νέας Περιφερειακής Αρχής, αν έχουν ήδη συζητηθεί αυτά ή αν θα τα συζητήσετε. Και επίσης, επειδή βλέπουμε ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείστε με πολλά πράγματα και στην καθημερινότητά σας, πώς πιστεύω ότι θα σας αξιοποιήσει καλύτερα ο Περιφερειάρχης μας, ο Γιώργος Χατζημάρκος? Ξέρετε, από το Μάιο του 2019 που είχα πρωτοασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση Α βαθμού μέχρι σήμερα, ο καιρός πέρασε νεράκι. Θα σας παραπέμψω σε ένα μήνυμα το οποίο είχα λάβει περίπου το Σεπτέμβριο του 2019, μέσα από το οποίο έμαθα τα καθήκοντά μου. Δεν έχω συζητήσει καθόλου με τον Γιώργο Χατζημάρκο και ούτε πρόκειται να το κάνω. Δεν έχω συζητήσει για τίποτα, ούτε για τη θέση μέσα από την οποία μπορώ να προσφέρω, γιατί θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω μέσα από οποιαδήποτε θέση μου δοθεί. Δεν έχω μάθει να ζητώ στην πολιτική μου ζωή, αλλά και γενικότερα στη ζωή μου. Έχω μάθει μόνο να δίνω. Και είμαι έτοιμος μέσα από οποιοδήποτε θέση επιλέξει ο Περιφερειάρχης μας να προσφέρω στον τόπο, να προσφέρω στην Κόκκι, στην Ίσυρο, ανταποδίδοντας έτσι το μεγάλο ευχαριστώ το οποίο μου έδωσε η κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχω μάθει να είμαι στρατιώτης, έχω περάσει, ξέρετε, για πολλά χρόνια μέσα από αυτόν τον βαθμό και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι. Είμαι έτοιμος μέσα από οποιαδήποτε θέση μου δώσει ο Περιφερειάρχης να προσφέρω, εμπιστεύομαι απόλυτα την κρίση του και δεν θα ήθελα καν να συζητήσω κάτι τέτοιο μαζί του. Θέλω να αναφερθείτε και στους άλλους δύο εκλεγέντες από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην ΚΟ, και στον κύριο Γιάννη Κρητικό αλλά και στην κυρία Ντίνα Σβήνου. Νομίζω είναι ωραίο να μπορείτε να συνεργάζεστε και νομίζω ότι είχατε και μια πολύ καλή σχέση και πριν τις εκλογές κατά τη διαδικασία των υποψηφιοτήτων, αλλά νομίζω ότι ο πολιτικός πολιτισμός φάνηκε ξεκάθαρα στην ΚΟ, διότι όλοι είχατε έναν κοινό σκοπό, να εκλεγεί Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος, και αυτό το πετύχατε. Ξέρετε, θα ξεκινήσω κάπως ανάποδα. Επειδή έχω περάσει από το μετερίζει του μη εκλεγμένου, θα ξεκινήσω από τους μη εκλεγμένους. Οι άνθρωποι οι οποίοι απαρτίζανε το ψηφοδέλτιό μας είναι όλοι κατοξιωμένοι στο χώρο τους. Μιλάμε για δύο εξαιρετικούς γιατρούς, μιλάμε για τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών, για ανθρώπους οι οποίοι πορεύονται στον ιδιωτικό τομέα με ψηλά το κεφάλι και δίνουν τον καθημερινό τους αγώνα, όπως είναι η φίλη μου Διονυσία η Καμπούρη, όπως είναι η Ταμάρα η Τουμπαζή, μια εξαιρετική γυμνάστρια, η Κλέρη Ζαφυλά, τον Νίκο τον Νικολάου, παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν σε αυτό που κάνουν, ο Δημήτρης ο Χατζηστέργος, ο οποίος είναι και συνάδελφος στο Δήμο, ένας άνθρωπος με πολλές γνώσεις και ένας άνθρωπος που γνωρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση μέσα από τον τρόπο που την υπηρετεί καθημερινά. Θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα σε αυτούς, διότι έχει μεγάλη αξία να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δώσαν έναν πραγματικό αγώνα, έναν τίμιο και καθαρό αγώνα, χωρίς να έχουν όφελος και κανένα κέρδος μέσα από αυτό, μόνο και μόνο με τη διάθεσή τους και την όρεξή τους για να προσφέρουν. Εγώ προσωπικά θα ήθελα να τους χειροκροτήσω και να τους συγχαρώ, καθώς μεγαλύτερη σημασία έχει η συμμετοχή παρά η νίκη. Σε κάθε περίπτωση, αναφερόμενος στην Τίνα της Βίνου, μια γυναίκα πολύ δραστήρια όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο στα ξενοδοχειακά αλλά και γενικότερα στην κοινωνία μας, και στο Γιάννη τον Κρητικό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τους δικούς του αγώνες μέσα στα σχολεία μας, στα παιδιά μας, στην παιδεία μας. Θα ήθελα να αναφερθώ και για αυτούς με τα καλύτερα λόγια, καθώς και αυτοί δίνουν το δικό τους καθημερινό αγώνα, τη δική τους μάχη, και δεν είναι τυχαίο το αποτέλεσμα το οποίο έλαβαν. Πλέον, όπως είναι, νομίζω τα δύσκολα είναι μπροστά και τα πανηγύρια και οι χαρές για το αποτέλεσμα τελείωσαν την βραδιά της 8ης Οκτωβρίου. Τώρα ξεκινάει σκληρή δουλειά
και είναι πολλές οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Πιστεύω ότι πρέπει να μας πείτε και εσείς, με τη δική σας κρίση και άποψη, ποιες είναι οι προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο Γιώργος Χατζημάρκος ως Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου για τα επόμενα 5 χρόνια. Διότι, όπως γνωρίζουμε, όλα τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά περνάνε από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και όλες οι προκλήσεις για την ανάπτυξη και τα νησιά μας ξεκινάνε και τελειώνουν από εκεί. Ξέρετε, οι περισσότερες προκλήσεις που θεωρεί η κοινωνία μας ότι πρέπει να λυθούν από την περιφέρεια δεν είναι καν αρμοδιότητες της περιφέρειας. Αυτό όμως είναι μια επιτυχία του Γιώργου του Χατζημάρκου προσωπικά. Όταν για το πρόβλημα της υγείας περιμένεις από την περιφέρεια να λυθεί, σημαίνει πολλά. Δεν είναι η περιφέρεια η αρμόδια για να λύσει το πρόβλημα της υγείας. Παρ' όλα αυτά όμως γνωρίζουμε όλοι και μπορεί να το δει ο καθένας και είμαι στη διάθεσή του, αν κάποιος δεν μπορεί να το βρει μόνος του, να το δείξω εγώ. Ότι στον προϋπολογισμό της περιφέρειάς μας έχουν κολυμπώσει 15 εκατομμύρια ευρώ για το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεν είναι αρμοδιότητα όμως της Περιφερειακής Αρχής το νέο νοσοκομείο της ΚΟ. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνουμε και ευθύνες οι οποίες δεν είναι δικές μας. Γιατί αυτό είναι το αίσθημα ευθύνης το οποίο διακατέχει τον Περιφερειάρχη και συνδυάζοντάς το με τις εκλογές, γι' αυτό το λόγο ο τύπου τα δεχαρίζεται. Και πολλά από τα υπόλοιπα προβλήματα, όπως ξέρετε, προβλήματα τα οποία έλυσε η περιφέρεια την προηγούμενη τετραετία, βλέπετε τους ναούς μας που χτυπήθηκαν από το σεισμό του 2017, δεν ήταν αρμοδιότητες και προβλήματα τα οποία έπρεπε να επιλύσει η περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση όμως η περιφέρεια έδωσε το παρόν και τα έλυσε και κάποια από αυτά συνεχίζει να τα λύνει ακόμα και σήμερα. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο κόσμος, η κοινωνία θα με βρίσκει πάντα μέσα στην καρδιά της να τους ακούω, ακόμα και εκεί που έχουν δίκιο ή έχουν άδικο, να δίνω απαντήσεις, να δίνω λύσεις και να μπορώ να είμαι κοντά στην κοινωνία προσπαθώντας να βρίσκουμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εύχομαι ολόψυχα στη Δημοτική Αρχή, η οποία παρτίζεται από πάρα πολλούς φίλους μου και συνεργάτες παρελθόντων ετών που μαζί δώσαμε πάρα πολλούς αγώνες, να φέρει πάρα πολλά αδειοδοτημένα έργα στην περιφέρεια, η οποία έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είπατε και εσείς, να τα χρηματοδοτήσει. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή αδειοδοτημένο έργο το οποίο να μην έχει λάβει χρηματοδότηση. Ακόμα και το τελευταίο αδειοδοτημένο έργο του Δήμου της ΚΟ, και αναφέρομαι βεβαίως στο λιμένα του Κεφάλου, στην επέκταση του λιμένα της Κεφάλου, ο Περιφερειάρχης μας για αυτό το έργο έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα βρεθούν τα κονδύλια και θα βρεθούν οι πόροι. Έγινε λοιπόν μία ανακοίνωση με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον Παναγιώτη τον Αυρίθη, ότι οι πόροι για αυτό το έργο θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από την περιφέρεια. Βλέπετε λοιπόν και βλέπει και όλη η κοινωνία ότι έργο αδειοδοτημένο από τους Δήμους μας, το οποίο να μην έχει λάβει χρηματοδότηση, δεν υπάρχει. Κλείνοντας, ήθελα να σας ρωτήσω ένα προσωπικό ερώτημα. Ήσασταν μία από τις πρώτες επιλογές του Γιώργου Χατζημάρκου, ένας από τους πρώτους υποψηφίους που ανακοινώθηκαν στο ψηφοδέλτιο για τις εκλογές τις αυτοδιοικητικές. Γεγονός που νομίζω ότι καταδεικνύει και την εμπιστοσύνη που έχει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης στο πρόσωπό σας. Αυτό όμως σας έβαλε σε μία διαδικασία ενός μακρόσυρτου προεκλογικού αγώνα, ο οποίος έτρεχε όλο το καλοκαίρι και το είδαμε και το βιώσαμε και μαζί σας ρεπορταζιακά και δημοσιογραφικά. Θα ήθελα λοιπόν να σταθείτε, ήταν ένας μεγάλος προεκλογικός αγώνας. Στους ανθρώπους που σας στήριξαν και αν θέλετε να πείτε ένα ευχαριστώ κάπου, ευχαρίστω. Στο γεγονός ότι ανακοινώθηκα, όπως πολύ σωστά σημειώσατε, από την 1η Απριλίου και ο προεκλογικός μου αγώνα ζήρκεσε λίγο παραπάνω από 6 μήνες, οφείλω νομίζω και την επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Χατζημάρκο που με εντόπισε από πολύ νωρίς. Ευχαριστώ πολύ που με έβαλε από το ψηφοδέλτιο από πολύ νωρίς και μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από αυτό το εξάμηνο να τρέξω ακόμα περισσότερο για να μπορέσω να πετύχω στις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, ένα μεγάλο ευχαριστώ και παράλληλα ένα μεγάλο συγγνώμη φίλο στην οικογένειά μου, στα δύο μου παιδιά, στη γυναίκα μου, από τους οποίους έλειψα όλο αυτό το διάστημα. Οφείλω βέβαια και ένα ακόμα συγγνώμη, γιατί όπως φαίνεται θα συνεχίσω να λείπω και την επόμενη πενταετία από κοντά τους. Βεβαίως το ευχαριστώ στην κοινωνία είναι το μικρότερο πράγμα που μπορώ να πω. Όπως είπατε και εσείς, σε μια κοινωνία στην οποία δεν έχω συγγενείς, αλλά έχω μόνο καρδιακούς φίλους και υποστηρικτές, δεν θα μπορούσα να μην ανταποδώσω αυτό το μεγάλο ευχαριστώ και αυτή τη μεγάλη τιμή που μου κάνανε με τρέξιμο και πολύ τρέξιμο. Οπότε σε κάθε περίπτωση θα είμαι εκεί. Τον Γιώργο τον Χατζημάρκο βεβαίως και τον ευχαριστώ που από πολύ νωρίς με εμπιστεύτηκε και όλους τους υποψηφίους μου, γιατί είχαμε έναν καθαρό και έναν τίμιο αγώνα χωρίς αυτά που πολλές φορές τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στις προεκλογικές μάχες. Σας ευχαριστώ και όλους εσάς και τα μέσα που ήσασταν κοντά συνέχεια να καλύψετε ό,τι καλό κάναμε. Νομίζω ότι
Βεβαίως, εσείς είστε αντικειμενικοί και θα καλύπτετε και ό,τι κακό κάναμε, αλλά ευτυχώς νομίζω ότι δεν πέσαμε σε τέτοια λάθη και βεβαίως σας ευχαριστώ που είστε πάντα κοντά και παίρνετε όλα τα στιγμιότυπα από όλες τις δράσεις μας.